που αυτό που έπαιρνες ήταν σαν να έχεις πάρει 500 λέξεις σημερινές με μία, σε μία φράση. Ξέρω, λοιπόν, είχε δεν προλάβαινες να μιλήσεις. Γνώρισα πληροφορίες. Ακριβώς, δεν προλάβαινες να μιλήσεις, ούτε να ρωτήσεις. Αυτό μου συμβαίνει στο μάθημα. Μόλις τελειώνουμε, πολλές φορές, έχει να ρωτήσει κανένας. Σιγή, δεν ακούω τίποτα λέξη. Αυτό σημαίνει γιατί είναι μέχρι... Ή έχουν 100 ερωτήσεις παράλληλα. Μπορεί και παραπάνω. Οπότε δεν ξέρουν ποια να διαλέξουν, ποια να κατεβάζουν. Είναι, οπότε δεν κατεβάζουν καμία και τελειώνει η ιστορία. Α. Ναι, είναι... Είναι το θέμα... Κάτσε να δούμε κάτι εδώ τώρα, έτσι, μια και μας το έφερε η κουβέντα. Είναι το πρώτο μάθημα αυτό ουσιαστικά. Σήμερα κάναμε μία προσέγγιση, δεν έγινε. Είναι η Παιδαγωγία Μουσική Φιλοσοφία εδώ, είναι η πρώτη κίνηση. Και λέμε, παν, το βλέπεις πως το ξεχωρίζω, ο πανδημιουργός, το έξω, το εξωτερικό κομμάτι. Το εσωτερικό είναι η πρώτη κίνηση του κοσμικού αυγού. Και έχουμε την πρώτη έλξη και εν συνεχεία άποση μέχρι εδώ, άλλη έλξη εδώ και άλλη άποση εκεί και ούτω καθεξής. Μέχρι να ολοκληρωθεί η 7η, οι 7 μέρες της δημιουργίας. Γιατί είναι ελλείψεις και δεν είναι κύκλοι ή μέσα? Είναι, όλα είναι ελλειπτικά. Το μπλε είναι κύκλος όμως. Ποιο μπλε είναι κύκλος? Όχι ακριβώς. Και αυτό είναι ελλειπτικό. Ναι, είναι συμμετρικός προς το μέλλον. Ναι. Είναι ελλειπτικό κι αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινούν τα πράγματα και εδώ φτάνουμε στο κοσμικό επίπεδο των τριών μερών που λέμε, όπως λέει και ο Ισίωδος, ότι αποφάσισε ο πανδημιουργός να μοιράσει τον εαυτό του λέει σε τρία κομμάτια. Το ένα είναι το χάος, το άλλο είναι ο αίρος και το άλλο είναι η υγεία. Το χάος μας δίνει 4 γραμματάκια, άλλα 4 μας δίνει και ο αίρος και άλλα 4 μας δίνει και η υγεία. Σύμπτωση? Δεν υπάρχει σύμπτωση. Ο αριθμός 4 είναι η υγεία τετρακτής. Εν τω μεταξύ, το αποσυμβολισμό των γραμμάτων του σκληροφόρου στο εκεί. Εκεί είναι απίστευτο. Εκεί... Όπως τα λέει δηλαδή, γιατί πολλοί το θεωρούν δεδομένο, ότι έτσι είναι. Είναι. Μπορεί να θέλει και άλλο εμπλουτισμό, αλλά... Είναι. Μέχρι αυτό το επίπεδο που λέει, έτσι είναι. Εντάξει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Είναι η Τζιροπούλου, η οποία είναι απίστευτη. Δεν την πολύ ξέρω. Την ξέρω εγώ. Μετά είναι η συγχωρεμένη Γιαλτάνη. Γιαλτάνη, μπράβο. Φίλη Γιαλτάνη. Η φίλη μου που ήθελε να έρθει είχε λατρεία με την Γιαλτάνη, μεγάλη. Εξαιρετική Γιαλτάνη. Καταρχάς μιλάμε για έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Φαίνονταν, είχε ποιότητα, ναι. Είχε καλή ψυχή, σίγουρα. Και εσύ έγινε. Αστέρι. Παλιές ψυχές και οι δύο. Και εσείς και αυτοί, σίγουρα. Ναι, μου το έλεγε. Είμαστε πολύ παλιοί, μου λέει και οι δύο. Της λέω, πόσο παλιοί, της λέω. Πολύ, μου λέει. Μην με ρωτάς. Θεός χωρέστη. Λοιπόν... Άρα ήρθατε για να μας τα ξαναθυμίσετε. Θα σου πω τώρα κάτι. Όταν ήμουν το 80 στην Αμερική που σπούδαζα, δεκαετία του 80. Μήπως έχετε κάνει τον κύκλο και ξαναεπιλέξατε να έρθει? Ναι. Ή ακόμα τι τώρα τον τελειώνετε, άραγε? Δεν έχω αποφασίσει αν τον έχω τελειώσει τον κύκλο ή αν θα τον τελειώσω. Μου λέει ένας Σαμάνος, μεγάλος ηλικία, θα ήταν γύρω στα 80. Από μια φυλή Ινδιάνων, αυτός ήταν μια κοντινή φυλή με τους Ίνκας. Είχε μια παράξενη ονομασία. Και μόλις με βλέπει μου πιάνει το χέρι και μου λέει, κάτσε εδώ. Λατινική Αμερική, δηλαδή... Στο Σαν Φρανσίσκο τον γνώρισα. Όχι, η καταγωγή του, δηλαδή... Η καταγωγή του ήταν από εκεί, Λατίνος. Από εκεί ήταν. Λατίνος, Ινδιάνος, από εκεί.
Ή Περουβιάνος ή Χιλιανός ήταν. Θα σε γελάσω. Η Αραοκάνη ήταν στο Περού. Ή Περουβιάνος ή... Η Αραοκάνη αρχή Σπαρτιάτης και ήταν. Ναι, ξέρω. Ή Περουβιάνος ή... Η Χιλιανή δεν ξέρω τι. Ή Χιλιανός, δεν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι. Μου πιάνει το χέρι και μου λέει... Δάσκαλοι, είσαι παλαιότερος από μένα. Εκείνη τη στιγμή που μου το είπε, ντοπιάστηκα. Δηλαδή με κατακοκκίνησα. Γιατί δεν την είχα ξανακούσει αυτή την έκφραση. Μου λέει, είσαι πολύ πιο παλιός από μένα. Ξέρεις, μου λέει, γιατί έχεις έρθει. Δεν το ξέρω. Μου λέει, ο δρόμος που ακολουθείς, μου λέει, είναι αυτός, να του λέω, αυτός είναι. Αυτός ήξερε. Μου λέει, είσαι πολύ παλιότερος από μένα και μου φίλησε τα χέρια. Γιατί σε αναφώνησε δάσκαλο όμως? Δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Είναι η πρώτη επαφή που είχατε. Είναι η πρώτη επαφή και η πρώτη φορά που ακούω τον τίτλο δάσκαλος. 82. Και εγώ διαστημικά σαν δάσκαλος. Ναι. Ή σαν κάτι του πολύ παλιό. Ναι, έτσι. Πολύ παλιό. Μου το είπε, είσαι παλαιότερος από μένα. Είσαι πιο παλιό, μου λέει, από μένα. Και αυτόν ήταν μαζί του, είχε μια συνοδεία γύρω στα 10-15 άτομα που τον ακολουθούσαν. Και να τον έχουν μη... Πάθει τίποτα, ξέρω. Και αμέσως, αφού μου φίλησε τα χέρια, οι άλλοι πέσανε και γονατίσανε μπροστά μου. Όλοι οι μαθητές. Εκεί ντροπιάστηκα. Αισθάνθηκα ντροπή, δηλαδή αισθάνθηκα, ξέρω εγώ, κάτι συνέβη μέσα μου. Δεν ξέρω τι συνέβη, δεν μπορώ να το καταλάβω τι. Αλλά λέω, τι έγινε αυτοί, όλοι οι άνθρωποι γονατίζουν μπροστά μου, ντροπή σου, λέω, τι είναι αυτά. Λέω, σηκωθείτε, λέω, δεν είναι. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Πέρσι το καλοκαίρι, πρόπέρσι το καλοκαίρι, πήγαμε στην Αμερική. Μαζί με τον Λευτέρη τον Αργυρόπουλο. Φοβερός ο Λευτέρης. Άγια ψυχή. Τον έχω γνωρίσει. Άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο, αλλά φωτεινός άνθρωπος. Έτσι. Φωτεινός και αρνός. Είναι ψηλά, ψηλά ο Λευτέρης. Καλή τώρα. Λοιπόν, έχουν φέρει μια σαμάνα η οποία ήταν απροσδιορίστου ηλικίας η γυναίκα. Νεύρα. Η οποία είχε μια βαθιά φωνή, αλλά ήταν και τεράστια. Ήταν κατακλίνηση, η γυναίκα δεν μπορούσε να περπατήσει. Και την έφεραν για μένα. Να με δει και να ακούσει με τη λύρα που τους έπαιξε. Μόλις τελείωσα, επειδή την είχαν, ήταν μαζί της μία νοσοκόμα η οποία την φρόντιζε εκεί. Ήταν σε καροτσάκι, αεροπυρικό την είχαν, με οξυγόνα. Μόλις τελείωσα, είχε αφαιρέσει το οξυγόνο, ανάσανε κανονικά, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και μου λέει, για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα το πραγματικό φως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήξερα πώς είναι το πραγματικό φως. Νόμιζα ότι έβλεπα φως. Δεν ήταν φως αυτό. Αυτό είναι το πραγματικό φως. Πέταξα, μου λέει, τα πάντα. Δεν έχω τίποτα. Είμαι σαν νέο παιδί. Είμαι σαν παιδάκι. Ανασένω σαν παιδάκι. Δεν μπορούσα να αναπνεύσει. Με οξυγόνο την είχαν τη γυναίκα. Γιατί... Κάπου δεν έπαιξε το έργο και αυτή καλά. Έτσι. Πήρε λάθος δρόμο, κάτι έκανε. Ποιος ξέρει. Και τι γυρνάει και μου λέει. Ήρθανε τρεις, μου λέει, με άσπρα. Ποιοι ήταν αυτοί, μου λέει. Αυτοί ήρθαν από πολύ μακριά. Της λέω, αυτοί οι τρεις ήταν τα αδέρφια μου, της λέω. I know, μου λέει, I know. Σε εθερικό επίπεδο, λέμε τώρα, ή στο εκεί. Τους είδα αυτοί. Δεν τους είδαν όλοι. Α, στο εθερικό, δηλαδή. Εγώ τους είδα, αυτοί τους είδε.
Κάνε, μπορεί να ήταν και κανένα δυο άλλοι επειδή τους είδα. Είναι επιλογή, εντάξει. Όχι, δεν πρέπει. Αυτές οι εντολές έχω, αυτά πρέπει να τα τηρήσω. Όταν έχεις αυτές τις εντολές πρέπει να τα τηρήσεις αυτά. Το νιώθω. Όταν μιλάω αγγλικά χάνω τη δόνησή μου, δηλαδή βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι συμβαίνει, αρχίζω και αποσυντονίζομαι, οπότε τέλος αυτά. Εγώ είχα ευκαιρίες να φύγω στο εξωτερικό και η αδερφή μου ήδη είναι στο εξωτερικό και σε Αυστραλία που έχουμε ζώρι, που είχα πάει μια φορά, αλλά κάτι δεν με αποθεί ως να φύγω. Θέλω να είμαι εδώ. Και καλά κάνεις. Για κάποιο λόγο. Εδώ είναι. Εδώ και τώρα το έργο εδώ θα παιχτεί. Εδώ είναι το έργο. Εδώ για μας, γι' αυτό ήρθαμε και εδώ ήρθαμε. Δεν ήρθαμε για να φύγουμε από εδώ. Ότι αισθητικά το νιώθω για κάποιο λόγο ότι. Ναι. Ακόμα και εγώ δεν ξέρω τι ρόλο βαράω εδώ. Δηλαδή την αποστολή μου δεν την έχω βρει. Θα το μάθεις. Που ξέρω ότι για κάποιο λόγο ήρθα. Σίγουρα και σύντομα θα το μάθεις. Λες. Ναι. Παρότι έχω σωθεί και από. Θα μπορούσα να μιζώ τώρα δηλαδή κάλλιστα από. Σίγουρα 2-3 φορές. Αφού κατέβηκες αυτά τα σκαλοπάρια. Έχεις μπει στην πρώτη διαδικασία της μοίησής σου. Ναι, ενδεχομένως. Μέτρα τα πόσα είναι. 7. Ναι. Είναι. 7, ναι. Με το έξω. Γιατί και έξω έχεις σκαλοπάτι. Και 7, το τελευταίο στην πόρτα, ναι. Ακριβώς. 5. 7 είναι. Είναι ακριβώς 7 σκαλοπάτια. Κατεβαίνουμε 7 επίπεδα. Είναι η 7η. Η ολοκλήρωση της 7ης. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο βάθος με την θόλο της Επιδάβλου. Λόγω των 7 σκαλιών ή σαν μέτρηση. Σαν μέτρηση. Τα σκαλοπάτια είναι 7 ως σκαλοπάτια, αλλά η μέτρηση είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν είχε θέματα με ραδόνιο ή επίγαλος. Ναι. Ραδόνιο. Βεβαίως έχει. Δεν είναι ο πρόβλημα. Έχει ωφέλιμη ή δυσμενή η επίδραση. Στην Πίδαυρο ήταν ωφέλιμη η επίδραση του ραδονίου εκεί. Αλλά δεν ήταν μόνο το ραδόνιο, ήταν και άλλα πράγματα τα οποία... Ήταν πάνω σε ley, line, σε γραμμή... Ήταν... Σίγουρα όλα τα αρχαία ήταν. Όλα. Εντάξει και άλλη ερώτηση, ότι και ο Απόλλωνας έφτιαξε... το ματίο που είναι τώρα πρέπει να είναι το τρίτο ή το τέταρτο. Είχαμε πάει με τον Πάνο παλιά, το συγχωρημένο. Με τον Γιώργο. Με τον Γιώργο, τρελαμένος αυτός. Καλά, τελείως. Αλλά καλή ψυχή. Καλώς να είναι. Ήτανε καλή ψυχή, εγώ τον πήγαινα πολύ. Παρότι κάποια που έλεγε μπορεί να ήταν πολύ φευγάτα ή να μην αποδεικνύονταν ή ξέρω εγώ και τα πράγματα.